Τελικά οι δημοσκοπήσεις, θρίαμβος για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς επιτυχάνει και εκλογική αυτοδυναμία. Ναι, και έχουμε μια καθαρή διαφορά και αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας με 12 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Το θρίλερ όμως αυτό που εξελίσσεται αυτή την ώρα είναι τι θα γίνει με τα τρία μικρότερα κόμματα, τη Χρυσή Αυγή, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου και το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη. Και τα τρία αυτά κόμματα είναι στο όριο του 3% που είναι το όριο για να μπουν στη Βουλή. Άρα λοιπόν δίνουν μία μάχη, είναι μεταξύ 2,8% και 4% και τα τρία αυτά κόμματα. Δίνουν μία μάχη για να μπουν στη Βουλή. Ενώ να σου πω, Νίκο, ότι αύριο το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα ορκιστεί πρωθυπουργός. Αύριο το απόγευμα θα ξέρουμε ποια θα είναι η σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, ποιοι δηλαδή θα είναι οι νέοι υπουργοί, οι οποίοι θα ορκιστούν την Τρίτη επίσης στο Προεδρικό Μέγαρο. Λοιπόν, Αλεξία, είχαμε κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες προηγουμένως, κάποια δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κλοπή καλπών στα Εξάρχεια. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να μας πεις περισσότερο. Ναι, είχαμε τους κοκκουλοφόρους, οι οποίοι πέταξαν μολότοφ σε ένα εκλογικό τμήμα στα Εξάρχεια, έκλεψαν την κάλπη, στη συνέχεια την έκαψαν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωπική κυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Ενώ να σου πω ότι ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι σε αυτό το εκλογικό τμήμα θα ξαναγίνουν εκλογές την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Με την ίδια ακριβώς σύνδεση με τους δύο εκλογικούς αντιπροσώπους, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους πολίτες που ψήφισαν στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο. Μάλιστα, Αλεξία, να σε ευχαριστήσουμε. Εκτενής είναι και οι αναφορές του Διεθνούς Τύπου για τις